Ο τόπος το χρειάζει. Εφορία, ελπίδα, αισιοδοξία. Το κόμμα στέλνει στελέχη στην πόλη να αναλάβει την οργάνωση. Έρχονται από τη σπουδάζουσα, έτσι λέγαμε τότε. Ήρθαν κάποιοι, αλλά ένας ήταν ο ξεχωριστός. Νέος φοιτητής, ευθυτενής, ωραίος και λαμπερός. Άλλωστε από την παρέα αυτή διάλεξε και ο ίδιος τη σύντροφό του. Και δούλεψε δίπλα στον Παναγιώτη και μάθανε και έκτισε σιγά σιγά μια σχέση ζωής με την πόλη αυτή, τη μεγάλη, την ηρώησα, τη δύσκολη. Και κάποιοι δεν άντεξαν και κάποιοι είναι ακόμα τσακισμένοι. Και νιώσαμε όλοι μια μεγάλη λύπη και κάποιοι μια κρυφή χαρά, όπως το είχε περιγράψει ο Λεωνίδας. Και ήρθαν διαψεύσεις, αναβολές, ακυρώσεις, ματαιώσεις. Γράφηκε το ανεκπλήρωτο. Όλη η μελαγχολία της αριστεράς, το βάσανε το έχω δικαίωμα, μην μιλάς. Μου σήξε τον πράτο καθισμένος δίπλα μου, γύρω άγιες καρέκλες. Άσε το μήνυμα, η πραγματικότητα θα με συντηρήσει, με το πόσες καθαρίστες θα πάρουν ή θα κάνουν τους περικούς σταθμούς. Ενώ είμαστε όλοι εδώ για να ξεπροβοδίσουμε τον Δήμαρχο Καισαριανής, τον παλιό μου σύντροφο Θανάση Μπαρτζόκα, τον Δήμαρχο, τον πιο Δήμαρχο από όλους. Σας ευχαριστώ. Συνεργάτες από τους πιο κοντινούς του φίλους. Είχαμε ζήσει μαζί χιλιάδες ώρες εκπαίδευση στο Δημαρχείο, στα κομματικά γραφεία, στα υπουργικά γραφεία, στα δικαστήρια και στα σπίτια. Και αρκετά άλλα του ενδιαφέρουν, φέρνουν την υπογραφή σου και έκαναν τη Καισαριανή πολλά δείγματα του χάρτη. Γνωρίζω όμως και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Στο βρώμικο βούρκο δεν έπαιξες ποτέ. Όρθιος και αξιοπρεπής πάντα. Φεύγεις. Μου εμπιστεύτηκες το βιβλίο του Αλέξανδρου Δελμούς, μια έκδοση του 1923, «Ελπίδιο του πατέρα σου». Γιατί, όπως και ο ποιητής λέει, τον αντριωμένο μην το κλέψει. Ο Θανάσης δεν έλειπε ποτέ γενικά από κινητοποιήσεις, αλλά ειδικότερα από τις κινητοποιήσεις που κάναμε ενάντια στους πληστηριασμούς, για να διασώσουμε πρώτες κατοικίες φτωχών ανθρώπων.